Φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε στη συνέχεια μέχρι να έχουμε πολιτική συνέντευξη 11, έχουμε λίγη ώρα. Θα μιλήσουμε με την δημοσιογράφο, τη φίλη μας, την καλή φίλη μας και συνεργάτη δάμας, την κυρία Ντίνα Παπαδοπούλου. Ντίνα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα Τάκη, καλημερίζω και σένα και το σταθμό σου και όλους τους κιθήριους. Με πολύ χαρά ξαναβρίσκομαι πάλι κοντά σου και κοντά στο τσιρίγο μου που τόσο αγαπάω, μέσω της ευκαιρίας που μου δίνεις από το βήμα αυτό, από το ραδιόφωνο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς αγαπάμε εδώ στα Κύθρα και το ξέρεις πολύ καλά. Βέβαια έχουμε να σε δούμε με καιρό και θα πρέπει να κάνεις καμιά βόλτα. Η αλήθεια είναι αυτή, πρέπει να μου βάλετε απουσίες γιατί για μένα είναι, όπως το έχω ξαναπεί και ίσως γίνομαι και λίγο κουραστική στους ακροατές σου, αλλά αυτοί οι οποίοι με ξέρουν από κοντά και καλά ξέρουν ότι το εννοώ, ότι αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που έχω τόσο καιρό να κατέβω, αλλά καμιά φορά οι συγκυρίες είναι παραπάνω και από την επιθυμία για το νόστιμο νήμαρ που λέω εγώ, την επιστροφή στα πάτρια εδάφη. Αλλά θα το προσπαθήσω μέσα στο καλοκαίρι τουλάχιστον να έρθω κοντά. Βεβαίως, θα χαρούμε να σε ξαναδούμε. Στον προεκλογικό πυρετό είμαστε και εμείς εδώ σαν ραδιόφωνο, με συνεντεύξεις, με... Έχουμε μπει ήδη στην τελική ευθεία, λέγαμε. Ναι. Λίγος καιρός απέμεινε ακόμα για να φτάσουμε στις κάλπες. Mm-hmm. Παρακολουθώ όσο μπορώ και μέσα από τα διάφορα site όλη την προεκλογική κίνηση, τουλάχιστον όσον αφορά το νησί μας. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να καταθέσω μέσω της συζήτησής μας αυτής ότι χαίρομαι πολύ που υπάρχει ένας οργασμός, ας μου επιτραπεί η έκφραση, προεκλογικής προετοιμασίας. Βλέπω πολλούς ανθρώπους που κατακλείζουν και στελεχώνουν τους υποψήφιους συνδυασμούς του νησιού μας και κυρίως χαίρομαι ιδιαίτερα που σε κάθε συνδυασμό, αν δεν έχω τη δυνατότητα βέβαια να τους γνωρίζω όλους, αλλά βλέπω ότι στελεχώνονται από νέους ανθρώπους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί οι καιροί επιτάσσουν και επιβάλλουν οι νέοι άνθρωποι να δραστηριοποιηθούν, γιατί λίγο όλη η πολιτική συγκυρία των τελευταίων χρόνων και η εξέλιξη τους είχε αποστασιοποιήσει λίγο από τα κοινά και είναι εποχή και να δραστηριοποιηθούν και να αναλάβουν τις τύχες του νησιού μας στην προκειμένη περίπτωση στα χέρια τους, αλλά και σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, το τονίζω ακόμα μια φορά, που βλέπω ότι οι 4 συνδυασμοί έχουν στελεχωθεί από νέα άτομα. Ναι, έτσι είναι. Πάρα πολύ και αξιόλογα άτομα θα πούμε. Όσο έτσι είμαι σε θέση να γνωρίζω κάποιους γνωστούς και φίλους κυρίως και ξέρω ότι έχουν στελεχώσει όλους τους συνδυασμούς, αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι άνθρωποι που, αν και κατέρχονται ορισμένοι και πρώτη φορά, ας το πούμε, στον πολιτικό στίβο, ξέρω από πρώτο χέρι ότι αγαπάνε πάνω απ' όλα το νησί μας, θέλουν να προσφέρουν, έχουν ενδιαφέρον και αγάπη να τρέξουν και να τρέξουν πολλά πράγματα μέσα και από τις προσωπικές τους εμπειρίες και γνώσεις και πληροφορίες που έχουν, αλλά κυρίως και μέσα από το χώρο από τον συνδυασμό όταν και εφόσον εκλεγούν. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ καλή αυτή η κίνηση. Ακριβώς. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το ευχάριστο κλίμα με τους νεαρούς που στελεχώνουν τους συνδυασμούς μας, δυστυχώς παρακολουθώ και κάποια, ας το πούμε, κακώς κείμενα που έχουν υποθεί και έχουν βγει στην επιφάνεια. Υπάρχουν και αυτά. Ξέρω και καταλαβαίνω ότι σε έναν αγώνα, γιατί αγώνας είναι η προεκλογική περίοδος. Σωστά. Ενδεχομένως να υπάρξουν και
χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ναι. Ενδεχομένως να βγουν και κάποια πράγματα στην επιφάνεια που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Διότι πάνω απ' όλα, Τάκη, εκείνο το οποίο τουλάχιστον για το νησί μας, τουλάχιστον για τα Κύθυρα, όλοι πρέπει να ενστερνιστούν ένα δόγμα, μια φράση, μια κίνηση που έχει να κάνει ότι όλοι ενδιαφέρονται για το καλό του Τσιρίγου. Βεβαίως. Και όλοι πρέπει να συστρατευτούν. Μακάρι να είχαν αποφασίσει, γιατί με βρήκε κάπου σύμφωνη αυτή η ιδέα που διάβασα σε κάποια κυθυραϊκά site, mm-hmm. ότι να υπήρχε ένα συνδυασμό και να είναι όλοι μαζί. Βέβαια. Μακάρι. Mm-hmm. Απ' την άλλη καταλαβαίνω, όπως προείπα, ότι ο καθένας έχει το δικό του σκεπτικό και το δικό του πλάνο δράσης και το δικό του πρόγραμμα και θεωρεί ότι είναι το καλύτερο από τους άλλους. Θεμητό και λογικό. Mm-hmm. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι τα προβλήματα των Κυθύρων, του Τσιρίγου, είναι πάρα πολλά, είναι επιβεβλημένα δύσκολα και πρέπει να βρούνε όσο το δυνατόν πιο άμεσα λύσεις. Και τις λύσεις θα τις δώσουν οι άνθρωποι εκείνοι, βεβαίως που θα εκλεγούν μέσα από το συνδυασμό, οι οποίοι και θα τρέξουν και γνωρίζουν τις κατάλληλες πόρτες να χτυπήσουν, γιατί Τάκη, κακά τα ψέματα, η ελληνική επαρχία και η νησιωτική Ελλάδα που ανήκουμε και εμείς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κεντρική εξουσία. Άρα λοιπόν εμένα την Τσιριγότησα που ζω στην Αθήνα με ενδιαφέρει ο συνδυασμός που θα βγει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να έχουν τη δύναμη να χτυπήσουν πόρτες στην Αθήνα, στο mm-hmm. κέντρο αποφάσεων mm-hmm. και να πάρουν τις κατάλληλες απαντήσεις και, ναι. Και τις δυνατότητες εκείνες που θα τις αξιοποιήσουν προς όφελος και προς το καλό του Τσιρίγου μας. Βέβαια, βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι, διότι τα προβλήματα είναι πολλά, εντάξει, και μεγάλα κάποιες φορές. Πολλά και μεγάλα και η περίοδος, η συγκυρία τώρα που διαβιούμε όλοι, όπως και εσείς την ξέρετε καλά και εμείς εδώ στην Αθήνα τη βιώνουμε ακόμα χειρότερα, μπορώ να σου πω, είναι δύσκολη. Ναι. Οπότε πρέπει οι άνθρωποι που θα εκλεγούν για το μικρό μας νησί να δώσουν ψυχή και σώμα σε αυτή την προσπάθεια. Και σου επαναλαμβάνω ότι η καρέκλα είναι καλή, αλλά όχι μόνο για φανφάρες και για προσωπικό ίδιον όφελος ή για προβολή, αλλά πρέπει να υπάρχει και βούληση τέτοια ώστε να γίνουν πράξεις. Και οι πράξεις προϋποθέτουν ανθρώπους που θα τρέξουν και θα χτυπήσουν και το χέρι τους στο τραπέζι, βέβαια. Εάν επιβάλλεται, βέβαια. Για να αποκομίσουν τα ωφέλη για το νησί μας. Έτσι είναι και βέβαια η επόμενη πενταετία δεν θα είναι καθόλου εύκολη, έτσι. Καθόλου εύκολη, η αλήθεια είναι αυτή, διότι ξέρετε όλοι, εδώ κατοικείτε και εσείς, και όταν λέω εσείς εννοώ οι κάτοικοι του νησιού μας, δεν σας ξεχωρίζω, είμαστε όλοι μαζί ένα, αλλά ίσως μέσα από τα τηλεόραση, από τον τύπο, μαθαίνετε τι υφιστάμεθα όλοι οι Έλληνες στην πατρίδα μας αυτή την εποχή, mm-hmm. Τι απειλές υπάρχουν γύρω μας, ναι, και ναι. πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις και συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Και δυστυχώς, το ξέρει καλά ο καθένας από εμάς, ο καθένας στην οικογένειά του, ότι εκείνο το οποίο πρωτεύει και κυριαρχεί είναι η ίδια η οικογένεια να είναι εντάξει, και όταν λέω εντάξει εννοώ να έχεις την άνεση, την οικονομική, να επιβιώσεις σαν οικογένεια, κάτι ανάλογο ισχύει και για τις μεγαλύτερες κοινωνίες, είτε είναι νησί, είτε είναι υπηρετική Ελλάδα, είτε είναι ολόκληρη η πατρίδα μας. Πρέπει δηλαδή η πατρίδα μας να είναι καλά για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες τις εξωτερικές. Και οι εξωτερικές είναι πάρα πολλές. Μάλιστα. Όσον αφορά βέβαια τις εσωτερικές δυσκολίες, κυρίως είναι η οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι. Οι εκλογές
οι οποίες, όπως είπαμε, φτάνουμε τώρα στον τερματισμό τους. Στην τελική ευθεία είμαστε. Θεωρούνται ότι θα καθορίσουν εν πολλής μια καινούρια πολιτική κατάσταση και εξέλιξη. Θα παίξει μεγάλο ρόλο το τι ποσοστά θα αποκομίσει το κάθε κόμμα, κυρίως στις ευρωεκλογές, γιατί θα είναι τρόπον τιμνά ένα σηματοωρός για περαιτέρω εξελίξεις. Μην ξεχνάμε ότι πολύ σύντομα, μέσα στο 15, στις αρχές του 15, έχουμε το κέριο θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και αν τα πράγματα σε πολιτικό επίπεδο δεν είναι έτσι όπως θα πρέπει να είναι, να πάμε σε μια ομαλή μετάβαση εκλογής του Προέδρου, ενδεχομένως και πολύ σύντομα, μέσα στο 2015, να υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις σε βασικό επίπεδο κομμάτων. Βέβαια. Όλα αυτά λοιπόν, όπως και εσύ καταλαβαίνεις και οι ακροατές σου καταλαβαίνουν και γνωρίζουν όσο είναι σε θέση να γνωρίζουν, θα είναι, δημιουργούν ένα περιβάλλον αρκετά δύσκολο, το οποίο δεν είναι καθόλου σταθερό. Ας ελπίσουμε ότι θα προσπαθήσουν αυτοί που κρατάνε τις τύχες της πατρίδας μας στα χέρια τους να το καταστήσουν σταθερό, για να μπορέσουμε και οι πολίτες αυτής της χώρας να ξαναβρούμε το βηματισμό μας και να σταθούμε και σαν πολίτες της Ελλάδας έτσι όπως πρέπει να είμαστε και σαν πολίτες της Ευρώπης, εφόσον η μοίρα μας ή κάποιοι άλλοι οδήγησαν τη μοίρα μας εκεί, καλώς κακώς εξακολουθούμε να είμαστε μες στην Ευρώπη, τέλος πάντων να μην είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης, έτσι όπως δεν μας αρμόζει και έτσι όπως δεν πρέπει σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Ακριβώς. Λοιπόν, αγαπητή Ντίνα, εδώ τώρα έχεις μια καλημέρα από τον Αντώνη τον Λαμπρινίδη, μου γράφει. Τον ευχαριστώ, τον ανταποδίδω, να σου πω ακριβώς το site του. Μπράβο. Χαίρομαι που αναδεικνύει πολύ σοβαρά θέματα, κάνει, μπορώ να πω, μια όσο το δυνατόν πολύ καλή δημοσιογραφική δουλειά. Βέβαια, το επάγγελμά μας είναι αρκετά δύσκολο και σε τοπικές κοινωνίες είναι ακόμα δυσκολότερο. Γιατί έχω περάσει και από τον επαρχιακό τύπο. Έτσι. Και ξέρω καλά πόσο δυσκολεύει, γιατί είναι αλλιώς, ο δημοσιογράφος σε μια κλειστή κοινωνία είναι και, πώς να το πούμε, ο άνθρωπος εκείνος που βάλεται ή που ακριβώς σηκώνει τα νομίματα μιας κοινωνίας ολόκληρης στις πλάτες του. Και δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, έτσι, αυτό είναι. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αυτό ο καθένας λοιπόν ας κάνει από τη σκοπιά του και από το μετερίζι του αυτό που του υπαγορεύει η συνείδησή του. Ας ελπίσουμε ότι τα έργα του καθενός εξ ημών θα είναι προς όφελος, κυρίως επαναλαμβάνω γιατί με ενδιαφέρει το νησί μου, παρόλο που ζω μακριά του, παρόλο που είμαστε σε μια κατάσταση που δεν βρίσκομαι συνεχώς κοντά του. Παρόλα αυτά όμως το νησί με ενδιαφέρει και το αγαπώ και θέλω το καλύτερο γι' αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, ακριβώς να σου πω τι γράφει ο Αντώνης, ο φίλος μας. Μπράβο στην Τίνα, πολλά συγχαρητήρια για την ορθή τοποθέτησή της. Είπε με δύο λόγια όλη τη ρεαλιστική πλευρά του θέματος. Τον ευχαριστώ. Mm-hmm. Τον ευχαριστώ και να το ανταποδώσεις. Βεβαίως. Μας ακούει. Μας ακούει. Τις ευχαριστίες μου. Μας τον ακούει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Mm-hmm. Εμένα, Τάκη, όπως το ξέρεις και το έχω πει κατά κόρον και το λέω ακόμα μια φορά, μπορεί να μένω μακριά, αλλά η αγάπη μου για το Τσιρίγο είναι μεγάλη. Χαίρομαι να ακούω και να μαθαίνω ότι προοδεύει. Θα είναι το καλύτερο όφελος που θα μπορούσε να αποκομίσει πρώτα απ' όλα το νησί και μετά όλοι εμείς που βρισκόμαστε μακριά του. Ναι. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να μου δώσεις για λίγο λεπτά έτσι την δυνατότητα να προσθέσω κάτι ακόμα, που έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι που σηματοδοτεί πολλά πράγματα για την οικονομία του νησιού μας και μιλάω για τον τουρισμό. Mm-hmm. Από ό,τι ακούμε δημοσιογραφικές πληροφορίες, μιλάνε ότι τουλάχιστον μέσα τώρα στο καλοκαίρι του 2014 θα υπάρξει ένας κατακλυσμός τουριστικού ρεύματος. Το ακούμε τώρα. Πώς το ακούσες εσύ? Πόσο αλήθεια οι θέματα είναι, δεν το ξέρουμε. Ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι
σε μεγάλο ποσοστό θα είναι έτσι. Μακάρι. Εκείνο που με ενδιαφέρει όμως είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του τουριστικού ρεύματος να έρθει στα Κύθηρα. Αυτό βέβαια. Και για να γίνει αυτό πρέπει όλοι οι τουριστικοί φορείς να προστρέξουν σε αυτό το κομμάτι, και όταν λέω να προστρέξουν εννοώ και με τη διαφήμιση, η οποία είναι αρκετά καλή για, για την παρουσίαση του νησιού μας, του Τσιρίγου, και οι τουριστικοί φορείς, ό,τι έχει να κάνει σχέση με την εστίαση, με τα καταλήματα, οι τιμές να είναι σε ένα επίπεδο που θα προσελκύσουν τον ξένο τουρίστα. Mm-hmm. Κυρίως να χτυπήσουμε τις πόρτες εκείνες που θα μας διευκολύνουν στο να έχουμε μια καλή πρόσβαση στο νησί μας. Mm-hmm. Δεν σου κρύβω ότι σε κάποιο site υποψήφιου και εκλεγμένου υποψηφίου διάβασα κάπου ότι θεωρεί ότι το ακτοπλοϊκό ίσως είναι το καλύτερο της Ελλάδος. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι αλήθεια, γιατί ξέρουμε όλοι ότι πολλές φορές εσείς οι ίδιοι που μένετε εκεί έχετε δυσκολία στο να φύγετε από το νησί ή στο να επιστρέψουν κάποιοι άλλοι από την Αθήνα στο νησί. Ναι, ναι. Το ακτοπλοϊκό είναι για μένα ίσως από τα μείζωνα προβλήματα, και σε αυτό πρέπει η νέα δημοτική αρχή να ενσκύψει με πολύ μεγάλη προσοχή και να αποκτήσουμε ή δυνατόν ακτοπλοϊκή συγκοινωνία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ήδη υπάρχον, να έχουμε δηλαδή μία πρόσβαση ακτοπλοϊκή στο νησί μας περισσότερη διάρκεια του χρόνου. Εφόσον δεν είμαστε σε υπηρετική Ελλάδα και δεν μπορούμε να έχουμε συγκοινωνία, συγκοινωνία μέσω λεωφορείων κτλ., τουλάχιστον η ακτοπλοϊκή μας συγκοινωνία να είναι τόσο ικανή και μεγαλύτερη διάρκεια, ώστε ο καθένας που θέλει να επισκεφθεί το νησί να μπορεί να βρίσκει ανά πάσα ώρα και στιγμή συγκοινωνία να έρθει κάτω. Σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνω και κάνω έκκληση στην καινούργια δημοτική αρχή που θα εκλεγεί, και εύχομαι να είναι οι πιο δυνατοί που θα μπορούσαν οι Κυθήριοι να αναδείξουν, να δείξει μεγάλη προσοχή σε αυτό το πρόβλημα και να χτυπήσει τις κατάλληλες πόρτες, με απέτηση όμως, με απέτηση το επαναλαμβάνω, ότι το νησί των Κυθήρων δεν πρέπει να είναι αποκομμένο κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου. Βέβαια, βέβαια. Πολύ δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ με αυτή την τοποθέτησή μου. Βέβαια, πάρα ίσως πολύ. Γίνομαι λίγο απαιτητική, θα έλεγα, αλλά είναι ένα κομμάτι που με αγγίζει, που με πονάει και που, επαναλαμβάνω, πρέπει να το δει ο νέος δήμαρχος με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, περισσότερο από το ήδη υπάρχον. Δεν λέω εγώ ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά τώρα πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερο. Μόνο με την συγκοινωνία είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θα προσελκύσουμε τουρισμό οποιασδήποτε μορφής και έκφρασης, γιατί πρέπει να θεωρούμε ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο το κατάλημα και η εστίαση. Υπάρχουν πολλές μορφές τουρισμού, τις οποίες το νησί μας, τα Κύθηρα, μπορεί να το αναδείξει, να αναδείξει οποιαδήποτε μορφή τουρισμού, και όχι μόνο να την αναδείξει, αλλά να την επεξεργαστεί και να γίνει αφορμή ώστε να έχει και οικονομικά ωφέλη το νησί μας. Mm-hmm. Δεν θα μακρηγορήσω περαιτέρω, γιατί ίσως κουράσω και τους ακροατές σου. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα εκλεγούν ίσως ξέρουν καλύτερα και από μένα το πώς πρέπει να κινηθούν. Εγώ κάνω έκκληση σαν απλή τσιριγότησα που αγαπάει το νησί της και που θέλει να το βλέπει εκεί που του αξίζει. Έτσι. Δίνα μου, θα σε αφήσουμε κάπου εδώ να συνεχίσουμε να έχουμε κάποιες συνεντεύξεις συνέχεια. Βέβαια θα ξαναμιλήσουμε σύντομα πάλι. Τάκη μου, σε ευχαριστώ κάθε φορά για το χρόνο και για το βήμα που μου δίνεις. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει δυνατότητα να τα πούμε πάλι λίγο πρώτων εκλογών. Ναι, σίγουρα. Εάν υπάρχει, με πολύ χαρά, αν πάει και σένα ο χρόνος, γιατί ξέρω ότι έχεις πολλές υποχρεώσεις. Θα ξαναμιλήσουμε. Πολλούς υποψηφίους που πρέπει να τους βγάλεις και να μιλήσεις. Mm-hmm. Είμαι εδώ στη διάθεσή σου. Βεβαίως, αγαπάω πάντα το νησί. Εύχομαι το καλύτερο. Η νέα δημοτική αρχή που θα εκλεγεί 18 ή 25 του Μαΐου
να είναι η πιο δυνατή που θα προχωρήσει τα επόμενα 5 χρόνια με δημιουργικό έργο και με σοβαρή προσπάθεια και δουλειά για να αξιοποιηθούν τα κύθυρα και να γίνει το νησί μας πόλος έλξης από πάρα πολλούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτό. Πολλά ευχαριστώ για την πολύ καλή έτσι και σήμερα συνομιλία που είχαμε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα πάλι. Να είσαι καλά, Τάκη μου. Σε ευχαριστώ για το χρόνο και για το χώρο που μου δίνεις κάθε φορά. Σε καλημερίζω, καλημερίζω το αγαπημένο μου Τσιρίγο και όλους τους ακροατές. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Σε ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου, Τάκη μου. Γεια χαρά. Η επόμενη μέρα, το πρωινό μαγκαζίνο του Adlin FM. Η κυρία Ντίνα Παπαδοπούλου, δημοσιογράφος, ήταν στην γραμμή μας. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πολιτική συνέντευξη.